δίπλα μας έχουμε τον Δημήτρη Αποσκέτη, προπονητή του Μίλωνα. Η ομάδα για ακόμη μια φορά, στο πρώτο πέταξε ένα ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο κατάφερε και πάλι να κάνει την ανατροπή, να παίξει ωραίο μπάσκετ και να πάρει την νίκη. Τι φταίει για το πρώτο ημίχρονο και τι αλλάζει στο δεύτερο? Ξεκίνησαμε πάλι πάρα πολύ άσχημα. Ειδικά στα πρώτα 3-4 λεπτά φάγαμε ένα 6-0 χωρίς λόγο, ανέμακτο, χωρίς να παίξουμε άμυνα καθόλου και με πολύ κακές επιλογές. Στο πρώτο ημίχρονο τα λάθη ήταν 15-3, είχαμε κάνει 15 εμείς και 3 η άλλη ομάδα. Η ομάδα έχει βρει τα πατήματά της με την απουσία του Νίκου, αν και τώρα πιστεύω ότι θα επιστρέψει στο επόμενο παιχνίδι. Αλλά σήμερα είχαμε ένα δεύτερο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Τρεις μέρες ήταν άρρωστος ο Άγγελος Καραγιαννίδης, ο οποίος μας δίνει μια ηρεμία στο παιχνίδι. Και στο πρώτο ημίχρονο ήθελα να μην τον κρατήσω, αλλά τον προφυλάξω μπορούσα, που δεν τον έβαλα, μας τύχησε αυτό. Το κακό για μένα περισσότερο και από την εικόνα του πρώτου ημίχρονου είναι ότι βγάλαμε για άλλη μια φορά εκνευρισμό και ασχοληθήκαμε κάποιοι παίκτες με τους διαιτητές, το οποίο είμαι κάθετος. Είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει. Το κάνουμε πάρα πολλές φορές και είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι το πρόβλημα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο μαζευτήκαμε, παίξαμε ένα σφιχτή όπως παίζουμε σε όλα τα δεύτερα ημίχρονα. Και νομίζω ότι φυσιολογικά το παιχνίδι γύρισε και πήγε προς την πλευρά μας. Αν και φάγαμε κάποια δύσκολα καλάθια, στο τέλος ήμασταν καλοί. Η διακοπή της περασμένης εβδομάδας που δεν είχατε αγωνιστικές υποχρεώσεις επηρέασε κάπως την ομάδα, το βαθμό συγκέντρωσής της? Εμάς μας επηρέασε αναμενόμενα. Δηλαδή ήταν και μέσα στο πρόγραμμά μας. Εμείς επειδή έχουμε ουσιαστικά τα play-off θα ξεκινήσουν στις 5η του Πάσχα και θα είναι πολύ δύσκολο το Πάσχα για τα παιδιά, δεν θα έχουν καθόλου. Πήραν αυτή την περίοδο μια μεγάλη άδεια, τους έδωσαν τις μέρες για να ξεκουραστούν, να αναπληρώσουν. Γνωρίζοντας ότι δεν μπορείς να κρατήσεις μια ομάδα επί 2 μήνες στο πικ της, πρέπει και να τη χαλαρώσεις για να μπορείς να είσαι πολύ καλά όταν θα φτάσει η στιγμή που εμείς από εδώ και πέρα είναι η στιγμή που στοχεύουμε. Ήταν λοιπόν λογικό ότι θα έχουμε μια κοιλιά. Είχαμε και άλλα προβλήματα. Σήμερα είχαμε ένα παίχτη ο οποίος ήταν όλη την ημέρα δούλευε, ήταν πολύ κουρασμένος. Αλλά είναι μια περίοδος που εμείς θέλουμε απλώς να συντηρήσουμε την ομάδα για 1-2 εβδομάδες ακόμα, για να μπορέσουμε μετά να δώσουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να είμαστε πολύ καλά στα play-off. Τον τελευταίο καιρό έχει γίνει γνωστό ότι θα κατεβείτε σαν περιφερειακό συμβούλο μαζί με την παράταξη του κ. Σγουρού. Πείτε μας δύο λόγια εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε αυτήν την ερώτηση. Ο Γιάννης είναι για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολλά. Εγώ το γνωρίζω από 8 χρονών, παιδάκι. Δεν έχω πολύ μεγάλη διαφορά. Μετά το μεγαλώνω, γιατί αν δύο τον μεγαλώνω θα με φωνάζει αύριο, έτσι. Αλλά εκτός από το ότι είναι ένας πολύ καλός φίλος, ένας άνθρωπος εδώ στο Μήλο να έχει πέρασει από όλα τα πόστα με απόλυτη επιτυχία στα πάντα, το βασικό είναι ότι για τη θέση του περιφερειακού, του περιφερειάρχη, έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Έκανε πάρα πολλά πράγματα στην περιφέρεια και όταν μου ζήτησε τη βοήθειά μου, ήταν αυτονόητο ότι θα είμαι εκεί. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ από την πλευρά μου, μαζί με τη Μαρία την Μπότσαρη που βάζει και εκείνη υποψηφιότητα από τον Μήλωνα, μαζί με τον Αντρέα τον Κουτσούρη που βάζει στο κεντρικό τομέα. Εμείς οι δύο, εγώ με τη Μαρία, βάζουμε στο νότιο τομέα και μαζί με τον Θανάση τον Πανούσο που βάζει στο κεντρικό τομέα. Ο Αντρέας βάζει στον Πειραιά. Είμαστε εκεί, θεωρώ ότι είναι καλό για τον τόπο η επανεκλογή του Γιάννη του Σγουρού. Είναι ένας ακομάτιστος. Είναι ένας άνθρωπος που είναι αφοσιωμένος στην αυτοδιοίκηση. Δεν ακολούθησε το παράδειγμα πολλών οι οποίοι κάνουν στάσεις στην αυτοδιοίκηση και πάνε μετά να γίνουν βουλευτές ή οτιδήποτε άλλο. Παρόλο που καταλαβαίνετε ότι με τον γκέλ που έχει ο Γιάννης θα ήταν πάρα πολύ εύκολο γι' αυτό να βάλει για βουλευτής. Νομίζω ότι έχει αφοσιωθεί στην αυτοδιοίκηση και θα είμαι δίπλα να το βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Θα κάνω τα πάντα για να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην υποψηφιότητά σας. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.